Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κλείνουν από σήμερα 30 από τα 80 πρατήρια βενζίνης που λειτουργούν στην Κέρκυρα, καθώς όπως υποστήριξαν οι ιδιοκτήτες τους στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου το βράδυ της Τετάρτης, είναι ασύμφορη η τιμή του πλαφών γιατί αγοράζουν πιο ακριβά. Για τον ίδιο λόγο, ορισμένοι από τους βενζινοπόλους που άνοιξαν τα πρατήρια σήμερα αρνήθηκαν να εφοδιαστούν με αμόλυβδη. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων, Αντώνης Σάκος, ζήτησε την επιβολή πλαφών σε όλα τα στάδια τιμολόγησης, όπως δηλαδή προβλέπει το μέτρο του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τις 5 από τις 10 περιφέρειες της χώρας. Αλλάζουμε θέμα. Με νομοθετική ρύθμιση επιχειρεί η κυβέρνηση να απαντήσει στις διεκδικήσεις 800 έως 850 συνταξιούχων βουλευτών που προκάλεσαν την κατακραυγή, καθώς τα αναδρομικά που ζητούν για τα έτη 2003 έως 2008 ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια. Δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει θυσίες και να υπάρχουν τέτοιες προκλήσεις, δήλωσε η Μαριλίζα Ξένογιανακοπούλου στην ΕΤ το πρωί. Από την πλευρά τους, ορισμένοι εκτός συνταξιούχων βουλευτών απαντούν πως οι διεκδικήσεις τους είναι απόλυτα νόμιμες και συνταγματικές και επιστρέφουν τα πειρά, κάνοντας λόγο για άκρα το λαϊκισμό. Κλειστά λογοπαίνθους θα παραμείνουν σήμερα τα καταστήματα της Marfiner Γρανατία Bank, όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της τράπεζας. Τα καταστήματα της τράπεζας θα παραμείνουν κλειστά λογοπαίνθους στη μνήμη των συναδέλφων Επαμεινώντα Τσακάλι, Παρασκευή Ζούλια και Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που χάθηκαν άδικα πριν από ένα χρόνο, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Για τη χρηματοδότηση έργων που έχουν ήδη εγκριθεί και ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και για την ανάπτυξη των πυρόπληκτων περιοχών, θα χρησιμοποιηθούν οι αδιάθετοι πόροι του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών που είχε ιδρυθεί το 2007 και από 1η-1η του τρέχοντος έτους καταργήθηκε. Αυτό προκύπτει από έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακοσταντίνου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή και γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Λικουρέτζου. Την έκδοση ανακοίνωσης με την οποία καλύπτει τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου προχώρησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετά τη νέα πολιτική θύελλα που προκλήθηκε από την μετάδοση νέων δηλώσεων του ΣΟΣΚΑΝ, στις οποίες κάνει λόγο για περιπόγειων συνομιλιών με τις ελληνικές αρχές επί μήνες σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα. Δεν υπήρξε καμία διαπραγμάτευση και συμφωνία για οικονομική βοήθεια πριν το επίσημο αίτημα που κατέθεσε η Ελλάδα τον Απρίλιο του 2010, δηλώνει στην ανακοίνωσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκτός σύνορων τώρα, φωτογραφίες που δείχνουν τις ορούς τριών ανδρών μέσα στο κρυσφύγετο του Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν κυκλοφόρησαν μέσω του Reuters. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο, οι φωτογραφίες, των οποίων η αυθεντικότητα δεν έχει επιβεβαιωθεί, τράβηχθηκαν από Πακιστανό αξιωματούχο που μπήκε στο κτηριακό συγκρότημα του Αμπονταμπάντ μία ώρα μετά το τέλος της επιχείρησης των Αμερικανών κομάντων. Επίσημη πρόσκληση στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, απίφθινε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα. Η συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Αμερικανού Προέδρου. Οι ηγέτες των δύο χωρών θα εξετάσουν το πλήρες φάσμα των θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και για το Ισραήλ, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος. Για πρώτη φορά από τότε που ο πυρηνικός σταθμός της Φουκοσίμα επλήγει από τον ισχυρό σεισμό και το φωνικό τσουνάμι της 11ης Μαρτίου, εργάτες μπήκαν στο κτίριο του αντιδραστήρα 1 του σταθμού στον Ταΐτσι της Βορειοανατολικής Ιαπωνίας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας TEPCO, εργάτες εφοδιασμένοι με ειδικές στολές και φιάλες οξυγόνου εισήλθαν στο κτίριο στο πλαίσιο επιχείρησης που στόχο έχει τη δημιουργία ενός συστήματος εξαερισμού για να μειωθούν τα επίπεδα της ραδιενέργειας. Να περάσουμε στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία αναμένεται να κοιμαθεί από 8 ως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 3 από 4. Ήταν ειδήσεις σε 5 λεπτά από την Εγνατία Τηλεόραση.